Επιτέλους δρόσισε, λένε οι κριτικοί, που τις ημέρες του Πάσχα κυριολεκτικά κάεκαν σπέβδοντας μαζικά στις παραλίες. Φαίνεται ότι οι άνεμοι ήταν πάρα πολύ ασθενείς. Είχαμε μια δυτική τάση, η οποία όμως ήταν πάρα πολύ ήπια, με αποτέλεσμα οι θάλασσες να είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι και επισήμως κηρύχθηκε το καλοκαίρι στην Κρήτη. Συνήθως από τέτοια εποχή και μετά περιμένουμε ότι ο Μάιος έχει τέτοιου είδους εξάρσεις θερμοκρασιακές λόγω των θερμών εισβολών από τα νότια. Παρ' όλα αυτά, ο ευρωπαϊκός χώρος, γενικά η Ήπειρος, η Ευρωπαϊκή, έχει ψυχρές αερίες μάζες. Κάποια στιγμή δείχνουν ότι πιθανά για την επόμενη εβδομάδα κάνουν μία κάθοδο, αναγκάζοντας τις θερμές να υποχωρήσουν νοτιότερα, και εκεί ίσως να δούμε κάτι, ίσως και σε θερμοκρασιακό επίπεδο, αλλά ίσως και κάτι από πλευράς καιρικού να αλλάζει γενικότερα. Τις επόμενες ημέρες το σκηνικό του καιρού θα θυμίζει άνοιξη, με θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή. Για την Πέμπτη περιμένουμε και πάλι να διατηρηθεί καλό σκηνικό του καιρού. Ασθενείς θα είναι οι άνεμοι. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια καλά και λογικά για την εποχή επίπεδα. Και για την Παρασκευή αναμένεται ότι συνεχίζουμε με καλές γενικά καιρικές συνθήκες, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από την Πέμπτη το βράδυ και για την Παρασκευή το πρωί, αλλά χωρίς φυσικά να περιμένουμε κάτι από πλευράς φαινομένων. Οι άνεμοι γενικά θα γυρίσουν και πάλι από ανατολικές, νοτιοανατολικές και έως και νότιες διευθύνσεις, θα υπάρχει γενικά μια νότια τάση των ανέμων και φυσικά μια θερμότερη αέρια μάζα, η οποία αναμένεται εκ νέου να επισκεφθεί το νησί μας. Ενδεχομένως να δούμε από την Παρασκευή, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, να ανεβάσει και πάλι τις θερμοκρασίες, ξεπερνώντας και πάλι λίγο τους 30 βαθμούς Κελσίου. Περιμένουμε και μεταφορά σκόνης. Γενικότερα η μεταφορά σκόνης ευνοείται, είναι και λόγω περιόδου, ευνοείται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, άσχετα από τους επιφανειακούς ανέμους, όπως και αυτό το διάστημα που περάσαμε. Γενικά η σκόνη υπάρχει στην ατμόσφαιρα.